Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι. Ελληνικό όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στήριξη της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας μέσω EPF. Σε κάθε περίπτωση τη χώρα μας εκπροσώπησε ο Γενικός Διευθυντής Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Δόκτωρ Κωνσταντίνος Μπαλωμένος συζητήθηκαν εκεί η κατάσταση στην Ανατολική Ευρώπη και η συμβολή τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση τη, οι επενδύσει στον τομέα τη Ευρωπαϊκή Άμυνα και οι επιχειρήσει και αποστολέ κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά συζητήθηκαν στη Σύνοδο των Διευθυντών Αμυντική Πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση που έλαβε χώρα στι Βρυξέλλε. Ο Δ. Μπαλωμένο τόνισε στην ομιλία του κατά την πρώτη Σύνοδο Εργασία την ανάγκη για ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και τη διασφάλιση της ενότητας και του συντονισμού ενάντια στη ρωσική επιθετικότητα μετά και τη επίτευξη συμφωνίας στο πρόσφατο Συμβούλιο για τη σύσταση αποστολής στρατιωτικής συνδρομής στους αμυνόμενους στην Ανατολική Ευρώπη αφετέρου για παροχή βοήθειας μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη, European Peace Facility, EPF, μίλησε για τη σημασία εξασφάλισης βιωσιμότητα του μηχανισμού επί τη βάση στρατηγικού προσανατολισμού και ρεαλιστική προσέγγιση. Είπε όμω στου Ευρωπαίου ομολόγου του ότι οι κανόνε σχετικά με την προέλευση του οπλισμού που παρέχεται πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και τα εθνικά συμφέροντα και τι ανησυχίε όλων των κρατών μελών. Έτσι, κατέστησε σαφέ στου ομολόγου του ότι η Αθήνα σε καμία περίπτωση δεν θα πει το ναι στη στήριξη της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας και την προμήθεια τουρκικού στρατιωτικού εξοπλισμού μέσω του EPF, δεδομένου ότι είναι συλλογικός ο χαρακτήρας του συγκεκριμένου μηχανισμού, οι εθνικοί προϋπολογισμοί των κρατών μελών της Ένωσης δίνουν χρήματα, συνεισφέρουν ούτω ώστε να υπάρχει αυτό το κοινό ταμείο. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν λέει όχι η Ελλάδα στην ενίσχυση της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας μέσω του ΕΠΕΦ, αυτά με πληροφορίες από το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, θα ήταν πραγματικά παράλογο να συνεχιστεί να ενισχύει η Ευρώπη, η Ελλάδα και η Κύπρος είναι μέσα στην Ευρώπη, με δικά μας χρήματα να ενισχύεται η τουρκική αμυντική βιομηχανία για να απειλείται η Ελλάδα.